Είσαι, βλέπετε τι επικρατεί αυτήν την ώρα στην Νίκαια. Η βροχή συνεχίζει να πέφτει ασταμάτητα. Βλέπετε τις εικόνες, αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί για εκατοντάδες μέτρα και έχουν πέσει το ένα απάνω στο άλλο. Περισσότερα από 15 αυτοκίνητα στην περιοχή την οποία βρισκόμαστε έχουν παρασυρθεί σε μια απόσταση 400 μέτρων και όχι σε ευθεία νοητή γραμμή. Φανταστείτε ότι από ό,τι μας έλεγαν οι κάτοικοι εδώ της περιοχής, τα περισσότερα εξ αυτών έχουν κάνει μια τρελή πορεία σαν τελικό S, με αποτέλεσμα να έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή έχουν ξεκινήσει από τρία στενά πιο πάνω, έχουν διαγράψει πορεία σαν τελικό S και έχουν φτάσει σε αυτό εδώ το σημείο. Μάλιστα χαρακτηριστικό είναι και είναι η περιγραφή ενός ανθρώπου που έζησε πραγματικά ένα πανικό, καθώς κινδύνευσε να πνίγει μέσα στο ίδιο του το μαγαζί, σε ένα κρεοπωλείο, καθώς ήταν τόση η ορμή των νερών, όπου έσπασε τον τοίχο από το κρεοπωλείο, μπήκανε μέσα στα νερά και μπήκε τα νερά μέσα στο μαγαζί και μας έλεγε χαρακτηριστικά ο άνθρωπος ότι προσπάθησε και έφτασε στο πατάρι του καταστήματός του προκειμένου να σωθεί, καθώς τα νερά ξεπέρασαν τα 2 μέτρα. Είναι πολύ μεγάλος ο φόβος των κατοίκων της περιοχής, καθώς βλέπετε ότι η βροχή συνεχίζει και πέφτει ασταμάτητα εδώ στην περιοχή. Πριν από 5 λεπτά υπήρχαν 100 περίπου άτομα σε αυτήν εδώ την περιοχή και τώρα βλέπετε ότι δεν υπάρχει ψυχή, λόγω του γεγονότος ότι άνοιξαν και πάλι οι ουρανοί και έχει πλημμυρίσει η περιοχή. Mm-hmm. Πολλοί κάτοικοι φοβούνται ότι η συνεχόμενη αυτή νεροποντή ενδεχομένως να προκαλέσει και άλλα προβλήματα, όχι μόνο σε αυτοκίνητα αλλά και σε σπίτια τα οποία έχουν πλημμυρίσει στα στενά που βρίσκονται παράλληλα αλλά και κάθετα στην περιοχή που ακριβώς είμαστε. Και όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, είναι τόσο μεγάλη η ορμή των νερών που πραγματικά κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Υπάρχουν οχήματα της πυροσβεστικής και οι πυροσβέστες κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να απαντλήσουν νερά από διάφορα σπίτια αλλά και υπόγεια που έχουν πλημμυρίσει. Αλλά είναι τόσα πολλά τα σπίτια που δεν προλαβαίνουν, δεν επαρκούν οι δυνάμεις mm-hmm. μέχρι mm-hmm. αυτήν τη στιγμή. Μας έλεγαν εδώ νωρίτερα κάτοικοι της περιοχής ότι το κακό ξεκίνησε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα και μέσα σε λίγα λεπτά οι δρόμοι είχαν γεμίσει, είχαν γίνει χύμαροι, με αποτέλεσμα το ένα αυτοκίνητο μετά το άλλο να έχουν παρασυρθεί. Είναι περίπου 20, αν έχουμε μετρήσει καλά, τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν υποστεί σοβαρότατες υλικές ζημιές. Δεν μιλάμε για κάποια άλλα που ενδεχομένως να έχουν πάθει μικρότερες ζημιές, αλλά είναι η εικόνα πραγματικά απίστευτη. Αυτό που βλέπετε τώρα είναι αυτοκίνητο το οποίο έχει μπει μέσα σε ένα κατάστημα, το οποίο έχει σπάσει τις τζαμαρίες και με την ορμή που είχε από το χύμαρο μπήκε το μισό σχεδόν μέσα στο κατάστημα. Είναι όντως σοκαριστικές οι εικόνες και δικαίως φοβούνται οι περίοικοι για το τι μπορεί να συμβεί αν συνεχιστεί η βροχή, διότι τα αυτοκίνητα αυτά, έτσι όπως τα βλέπουμε, Κώστα, σχηματίζουν ένα τείχος, λειτουργούν σαν ανάχωμα και μπορεί πάλι να συγκεντρωθεί μεγάλη ποσότητα νερού, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τους κατοίκους της περιοχής. Ανάλογες εικόνες καταγράφηκαν και στο Περιστέρι, ναι. Εκεί βρίσκεται η Φωτεινή Νάσου και θα μας δώσει το δικό της ρεπορτάζ για τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχουν πουθενά τραυματίες και ευτυχώς, πράγματι από θαύμα, γιατί αυτή η κατάσταση που βλέπουμε, αυτό το χάος που βλέπουμε και στη Νίκαια και στο Περιστέρι και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Αττικής, είναι απορίας άξιων πώς ακριβώς δεν έχει τραυματιστεί κάποιος άνθρωπος. Φωτεινή. Ακριβώς, Μαρία, δεν μπορούσα να φανταστώ όταν ξεκινούσα για να φτάσω στον τόπο του ρεπορτάζ τις εικόνες που θα αντίκριζα. Μιλάμε για βιβλική καταστροφή. Τα ορμητικά νερά παρέσυραν κάδους απορριμμάτων, αυτοκίνητα. Δείτε το συγκεκριμένο σύμφωνα με μαρτυρίες. Όπως λένε οι κάτοικοι, τα ορμητικά νερά το έφεραν εδώ από τρία στενά πιο πάνω. Μα δεν είναι ένα, είναι δεκάδες. Αυτή την ώρα ο Δήμος έχει στείλει σκαπτικά μηχανήματα για να πάρουν όλα αυτού του κάδους απορριμμάτων, σπασμένους, φερτά υλικά. Η στάθμη του νερού ξεπέρασε τα 3 μέτρα. Βλέπετε, άνοιξαν και πάλι οι ουρανοί. Ελάτε εδώ να δείτε τη στάθμη του νερού στους τοίχους. Τα παράθυρα των υπογείων πλημμύρισαν, τα υπόγεια πλημμύρισαν και το ύψος του νερού έφτασε ακόμη και στον πρώτο όροφο των πολυκατοικιών. Οι μαρτυρίες λένε ότι οι άνθρωποι, ακόμη και εν κινήσει, μόλις έβλεπαν τη στάθμη του νερού να ανεβαίνει, άνοιγαν την πόρτα του αυτοκινήτου τους και έτρεχαν να σωθούν από κάποιο δέντρο ή να μπουν σε κάποιο σπίτι. Αυτή την ώρα βρέχει έντονα, τα αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τους ορμητικούς χυμάρους σαν καριδότσουφλα, το ένα πάνω στο άλλο,
Το κάθε ένα από αυτά, βλέπετε, έχει αναποδογυρίσει. Επίσης, σταματούσαν όπου υπήρχε τείχος. Αυτή την ώρα βρέχει πάλι πολύ έντονα. Οι κάτοικοι είναι έξω στους δρόμους. Τα περισσότερα σπίτια έχουν πλημμυρίσει, έχουν χάσει τις περιουσίες τους. Λίγο πριν ήρθαν εδώ εκπρόσωποι της περιφέρειας και ρωτούσαν αν κάποιος δεν έχει πού να κοιμηθεί, πού να διανυκτερεύσει. Έχουν νοικιάσει ένα ξενοδοχείο για να μεταφερθούν εκεί οι κάτοικοι. Όπως βλέπετε, όσο πλούσιο, ναι Μαρία. Ρώτησε σε παρακαλώ εκεί κάποιον από τους κατοίκους, εφόσον θέλει να μιλήσει στην κάμερα του Αντένα, ήταν τόσο πολύ το νερό ή συμβαίνει κάτι άλλο? Τι έφταξε και υπάρχει αυτή η μεγάλη καταστροφή? Ναι, υπάρχουν βουλωμένα φρεάτια? Είναι κάποιο σχήμα που έχει κλείσει? Μου έλεγαν πριν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουν τέτοιες εικόνες. Βρισκόμαστε στα όρια δύο δήμων. Είμαστε μεταξύ Ηλίου και Περιστερίου. Και συνήθως αυτή η περιοχή, λένε, είναι εγκαταλελειμμένη, είναι παρατημένη. Είναι η πρώτη φορά, ήταν τόσο πολύ το νερό. Συμβαίνει συχνά αυτό. Κάθε φορά που βρέχει γίνεται αυτό το πράγμα. Προσπαθούμε να πάρουμε τα αυτοκίνητά μας για να φύγουμε, να μην καταστραφούν. Μία φορά το αγοριούμα έχει καταστραφεί. Δηλαδή, πού οφείλεται αυτή η καταστροφή? Είναι βουλωμένα τα φρεάτια, δεν έχουν γίνει αντιπλημμυρικά. Και τα φρεάτια δεν έρχονται και ούτε εδώ πέρα βάζουν τους κάδους και δεν μπορεί το νερό να φύγει. Τόσο ορμητικό το νερό, έρχεται από τη Θηβών. Φαίνει από τη Θηβών προς τα κάτω, όλος αυτός ο δρόμος γεμίζει μέχρι πάνω, φτάνει μέχρι τα μέσα της Ελιάς. Μαρία, ακούσατε. Άρα είναι ένα συνδυασμός προβλημάτων που έχει δημιουργήσει αυτή την κατάσταση. Ήταν πάντως πάρα πολύ σφοδρή η καταιγίδα, η οποία έπεφτε καθ' όλη τη διάρκεια σχεδόν της ημέρας στο λεκανοπέδιο. Αλλά εκεί, όπως ακούσαμε και από την κάτοικο, κάδοι παρατημένοι σε κάποια σημεία που δεν έπρεπε να είναι. Κλειστοί δρόμοι, δεν η ανυπαρξία αντιπλημμυρικών έργων, θα το δούμε αυτό βέβαια στη συνέχεια. Δεν έχουν καταστεί, είναι γεμάτα με σκουπίδια και φερτά υλικά. Βέβαια εδώ οι κάτοικοι, τι να πει κανείς, σοκ, εικόνες, διαλυμένα τα πάντα. Οι κάτοικοι απορριμμάτων, τα αυτοκίνητα αναποδογυρισμένα, τα σπίτια έχουν πλημμυρίσει. Αν μπορεί ο Παναγιώτης να δείξει εδώ τα σπίτια, όλα βγάζουν τις υποσκευές οι άνθρωποι και είναι πολλοί που δεν ξέρουν πού θα διανυκτερεύσουν. Αν έχουμε χρόνο, Μαρία, να σας δείξω και το σπίτι της συγκεκριμένης κυρίας που μας μίλησε, να δείτε ότι έχουν καταστραφεί τα πάντα. Ελάτε να μας πείτε. Ναι, εδώ βλέπετε το ύψος του νερού. Πάνω από ένα μέτρο, αν μπορώ να υπολογίσω σωστά. Πάνω από ένα μέτρο και σε άλλα σημεία ξεπερνά τα τρία μέτρα. Έφτασε στους πρώτους ορόφους των πολυκατοικιών. Αυτό είναι τα δωμάτια που έλεγε η κυρία. Δεν είναι το σπίτι. Έχουν καταστραφεί τα πάντα. Για μια μιλάμε για μια πρωτοφανή θεομηνία, για μια θεομηνία τέτοια που ήταν και πρόωρη σύμφωνα με τους μετεωρολόγους και που ωστόσο υπέβαλε σε τόσο μεγάλη δοκιμασία τους κατοίκους των δυτικών προαστίων. Ήλιον, Μενίδη, Νίκαια, Περιστέρη, Πειραιάς, οι κάτοικοι έχουν κυριολεκτικά πνιγεί. Μαρία, αυτή την ώρα είναι, το ζήτημα είναι φωτεινή, ναι. Αν μου επιτρέπεις, εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι πρωτοφανής η θεομηνία.